Ελάχιστοι είναι, κυρίες και κύριοι, οι ιδιώτες γιατροί που ανταποκρίθηκαν στην επιστράτευση για να ενισχυθούν τα νοσοκομεία στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Άρη Κουτσιούκη. Οι περισσότεροι, Άρη, ζητούν να εξαιρεθούν. Για τους δικούς τους λόγους ο καθένας λέει. Να φαίνεται πως οι περισσότεροι είναι οι γιατροί εκείνοι που εμφανίζονται στα νοσοκομεία και ζητούν να εξαιρεθούν από αυτή τη διαδικασία. Ελάχιστοι απομένουν. Να σας πω πως είναι χαρακτηριστικοί οι αριθμοί που προκύπτουν από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για παράδειγμα. Εκεί, Λίνα, κλήθηκαν 22 γιατροί, εμφανίστηκαν οι 12 και από αυτούς οι 10 κατέθεσαν έτοιμα εξαίρεση. Στο νοσοκομείο έμειναν μόνο οι 2. Αντίστοιχοι είναι οι αριθμοί και στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Από τους 23 γιατρούς που κλήθηκαν συνολικά, στο τμήμα COVID εμφανίστηκαν μόνο 4, 2 παθολόγοι και 2 πνευμονολόγοι, αλλά και άλλοι 2 αναισθησιολόγοι γενικής αναισθησίας στο νοσοκομείο. Να σας πω μάλιστα πως φαίνεται πως δεν λήθηκαν καθόλου υπόψη ηλικιακά κριτήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση ενός 66χρονου ιδιώτη αναισθησιολόγου που κλήθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, εργάζεται σε ιδιωτική κλινική. Πριν από λίγο εμφανίστηκε μαζί με τον δικηγόρο του για να καταθέσει αίτημα εξαίρεσης, επικαλούμενος μεταξύ άλλων και λόγους υγείας.